Δέκας είναι ένα φαγητά τα οποία είναι εξαιρετικές πηγές υδατάνθρακα, αλλά όχι του υδατάνθρακα εκείνου που παχαίνει, αλλά εκείνου που καίει λίπος. Φαγητό νούμερο 1. Popcorn. Αν είχα να διαλέξω ένα φαγητό, μια πηγή υδατάνθρακα να τρώω για την υπόλοιπη ζωή μου, θα έτρωγα το popcorn. Τώρα πολλοί το μπερδεύουν και νομίζουν ότι λέω να φας popcorn από το περίπτερο. Το popcorn θα το πάρεις από το σούπερ μάρκετ ομό και θα το μαγειρέψεις σπίτι. Μόνο έτσι είναι μια εξαιρετική επιλογή. Η μισή υδατάνθρακα που έχει μέσα είναι φυτικές ίνες. Έχει άπειρες φυτικές ίνες. Πολύ αργή πέψη. Εξαιρετική πηγή. Έχουμε τη συνταγή στο προφίλ μου. Πήγαινε, βρέστη και κάτω τώρα. Κάνουμε τις φράουλες. Φρούτο. Μα λένε μα οι φράουλες έχει ζάχαρη. Ναι, αλλά έχει τη λιγότερη από ό,τι έχουν όλα τα φρούτα. Μπορείς να φας μισό κιλό φράουλες και δεν είναι σαν να έχεις φάει μία μπανάνα. Οπότε τι κάνουμε την μπανάνα. Σκουπίδια. Είχα ένα φίλο παλιά, ο οποίος ήταν ντρούλης, χοντρούλης. Ο οποίος έτρωγε μόνο ένα φρούτο. Μπανάνα. Επειδή τι είναι το πιο θερμιδούχο φρούτο. Ένα από τα πιο θερμιδούχα φρούτα. Οπότε μπανάνα είναι μπανόνονονονο. Φράουλες. Μετά έχουμε το καρπούζι. Εξαιρετικές επιλογές. Μπορείς να τρως σχεδόν όσο θέλεις. Θα πάρεις την υδατάνθρακα που θες για να πάρει ο εγκέφαλος ενέργεια, να έχεις ενέργεια να περπατείς, να κάνεις, να ράνεις, χωρίς να πάρεις όλα τα αρνητικά που έχουν οι υδατάνθρακες. Μετά έχουμε ψωμί του τοστ. Α, τι, το ψωμί του τοστ έχει συντηρητικά, είναι πεσιά. Ναι, αλλά δεν σε είδα να λες τίποτα για το γαμμένο μπέργκερ που φάγεις προάλλες. Κάθεσαι εκεί πέρα με το μικροσκόπιο εκεί πέρα και ξεψυρίζεται εκεί κάθε φαγητό. Απλά κάθεσαι και γκρινιάζεται μόνιμα για τα πάντα. Τι κάνει το ψωμί του τοστ, αδυνατίζει. Αν σε ενδιαφέρουν πολύ τα συντηρητικά, απλά πάρε ένα ψωμί του τόστ που δεν έχει συντηρητικά. Τόσα υπάρχουν στην αγορά. Χρησιμοποιήστε λίγο το κεφάλι σας. Παραπάνω. 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 Όσο το χρησιμοποιούμε τώρα δεν είναι αρκετό. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε παραπάνω. Ξέρεις, θα σας βοηθήσει. Η αλματική νηστεία σας κάνει πιο παραγωγικό και θα σας κάνει λίγο πιο έξυπνο. Έχει εμφανιστεί χωρίς πλάκα να κάνει καλό και να μειώνει το ρίσκο από νόσο Αλτσχάιμερ. Και υπάρχει αντίστοιχη έρευνα γι' αυτό. Εντάξει, μπορώ να το ποστάρω σε story αν το δείτε. Ωστόσο, το ψωμί του τόστ είναι μια εξαιρετική επιλογή. Αν θες να δυνατήσεις, να το τρώσεις σε καθημερινή βάση, να είναι μια κύρια πηγή πρωτεΐνης. Γιατί είναι ορισμένη ποσότητα. Και επίσης είναι αφράτο. Οπότε μπορείς να το κάνεις σε αυγόφετες και θα βγει με φυσικό τρόπο αφράτο. Εντάξει, εξαιρετική επιλογή. Μετά έχουμε τορτίγια. Και αυτό επειδή είναι συγκεκριμένο και επειδή είναι πάρα πολύ λεπτό και είναι απλωμένο, και αυτό είναι μια εξαιρετική πηγή. Είδα τα άνθρακα και μπορείς να φτιάχνεις σάντουιτς. Να τη λύγεις και με αλουμινό χάρτο και να τα τρως και είναι μουά, μουρλιά. Δεν νιώθεις ότι είσαι σε δίαιτα, νιώθεις ότι τρως σουβλάκια κάθε μέρα και αδυνατίζεις. Αυτό είναι το μυστικό και τη συνταγή την έχουμε στο προφίλ μου. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι τα μανιτάρια. Μηδέν θερμίδες σχεδόν και οι θερμίδες που έχει είναι πρωτεΐνη και μετά είναι υδατάνθρακας. Δηλαδή, τι καλύτερο ρε φίλε, τι καλύτερο. Μηδέν λιπαρά εκεί πέρα, μουά, μουρλιά. Μετά έχουμε την πιπεριά και αυτή η εξαιρετική επιλογή από τα λαχανικά, έχουμε μανιτάρι, πιπεριά και τέλος έχουμε το σπανάκι. Εξαιρετική επιλογή, τρώω κάθε μέρα σπανάκι, πολύ χαμηλό σε θερμίδες, εντάξει. Σου δίνω τόσες επιλογές, δεν χρειάζεται να τρως αυτά κάθε μέρα απ' όλα. Βρες 2-3 που σου αρέσουν και τρώγεται αυτά συνέχεια. Εγώ για χρόνια έτρωγα αυγόφετες, παγωτό μηδέν θερμίδων και τορτίγες. Έτσι την έβγαλα, έτσι έχασα τα κιλά. Αν θες κάντο, αν θες φτιάξε ένα δικό σου πλάνο με βάση αυτά που σου λέω εδώ πέρα ή πάντα το link κάτω στην περιγραφή ή πάνω αριστερά στο βίντεο που σου εμφανίζεται στην κάρτα, να δεις το σεμινάριο και να κλείσεις ένα ραντεβού μαζί μας να σε βοηθήσουμε. Εντάξει, το πρώτο ραντεβού είναι δωρεάν, το δεύτερο το συζητήσουμε στο τηλέφωνο, τι και πώς, με βάση τις δικές σου ανάγκες. Δεν κάνουμε αρπαχτές εδώ πέρα, κάνουμε σοβαρές δουλειές. Εντάξει, οπότε μπες, κλείσε το ραντεβού τώρα, πάτα το σύνδεσμο που βρίσκεται κάτω στην περιγραφή και κάτω. Μετά έχουμε πατάτα και γλυκοπατάτα. Τη βάλεις στο φούρνο ή στο air fryer τη γλυκοπατάτα για μία-μία μισή ώρα. Θέλει πολύ ώρα έτσι για να γίνει ωραίο αφράτο και είναι εξαιρετική επιλογή. Complex carb, πολύπλοκος υδατάνθρακας και πάρα πολύ νόστιμο. Okay, με τη φλούδα, το φας με τη φλούδα. Μετά, από τις χειρότερες επιλογές, ειδικά αν τρως έξω, πρέπει να το αποφεύγεις σαν το διάολο το λιβάνι. Αλλά στο σπίτι, okay, μπορείς να φας. Αλλά αν είσαι έξω, δεν πρέπει να το φας αυτό το πράγμα ποτέ στη ζωή σου. Και αυτό είναι το ρύζι. Εντάξει. Γιατί δεν ξέρεις πόσο λάδι έχει. Δεν ξέρεις πώς έχει μαγειρευτεί. Δεν ξέρεις πώς έχει επεξεργαστεί αυτό το ρύζι. Δύο ρύζια μπορούν να είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά να έχουν 500 θερμίδες διαφορά σε λιπαρά μέσα. Οπότε δεν είναι απλά μια θερμιδική βόμβα ή μια θερμιδική βόμβα ορολογιακή η οποία δεν γράφει καν την ώρα. Έχει τρία ερωτηματικά πάνω αντί να γράφει σε πόση ώρα θα εκραγεί. Μπορεί αυτό που θα φας σήμερα να είναι κομπλέ,
αυτό που θα φας αύριο να είναι τίγκα στο λίπος. Δεν έχεις ιδέα, οπότε μείνε μακριά. Όταν τρως έξω, stick to the plan, μείνε σε αυτά που σου λέω εδώ πέρα και ειδικά στο ψωμί. Δηλαδή, αν δεν έχεις άλλη επιλογή, ψωμί, ούτε πατάτα. Εντάξει, αυτά για όταν τρως απ' έξω. Και για να σου πούμε ακριβώς εσένα τι πρέπει να κάνεις, πάτα, δες στο σεμινάριο και κλείσε ένα ραντεβού μαζί μας. Τώρα, εντάξει, με το καθυστερείς. Let's go!